εισάγονται ρυθμίσεις λοιπόν που η ενεργοποίησή τους είναι απαραίτητη για τη διαδικασία μιας σταδιακής επανεκκίνησης της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής. Ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες αφού η διαδικασία επανεκκίνησης πρέπει να γίνει με ασφάλεια και χωρίς εκπτώσεις για τη δημόσια υγεία. Και αυτό τονίστηκε κατά κόρον σήμερα, σε αυτό το σημαντικό νομοσχέδιο που συζητάμε. Το άνοιγμα της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής, η εκκίνηση της προσπάθειας για την επιστροφή στην κανονικότητα, πρέπει να γίνει αφού πρώτα διασφαλιστούν λειτουργικοί κανόνες ασφάλειας με την αύξηση των τεστ, την ιχνηλάτηση, τον περιορισμό των κρουσμάτων. Και δεύτερον, να διασφαλιστούν οι πρόνοιες για την επιτάχυνση του εμβολιαστικού προγράμματος, την ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Νομίζουν, θα έλεγα σήμερα, από την πορεία αυτή, από την πορεία του εμβολιαστικού κινήματος, θα κριθεί η επιστροφή στην κανονικότητα. Είναι αναγκαία όσο ποτέ η διάταξη του νομοσχεδίου που προβλέπει λειτουργία των εμβολιαστικών κέντρων και το Σάββατο και την Κυριακή, αλλά και τις αργίες, από τις 7 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Η διαχείριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα εμβόλια δεν μπορεί να μας αφήνει ικανοποιημένους. Και το γνωρίζουμε όλοι. Το διαβάζουμε, το βλέπουμε, το βιώνουμε. Το Ισραήλ έχει εμβολιάσει με τις δύο δόσεις το 52% του πληθυσμού του, οι Ηνωμένες Πολιτείες το 15% του πληθυσμού της, που αντιστοιχεί σε 48 εκατομμύρια ανθρώπους. Η Βρετανία έχει ήδη εμβολιάσει σε μία δόση το 45% του πληθυσμού της, έχοντας χτίσει ένα πρώτο τείχος προστασίας. Και η Ελλάδα, που τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει εμβολιάσει πλήρως το 4,7% του πληθυσμού της, που αντιστοιχεί σε 501.000 πρόσωπα, συμπολίτες μας. Προφανώς απαιτούνται πρωτοβουλίες για να αλλάξει ταχύτητα η Ευρώπη. Και γι' αυτό κάνω τη συζήτηση και την προηγούμενη αφορά σχέση με την Ευρώπη. Στο θέμα φυσικά των εμβολιασμών. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρωτοβουλίες που συνδέονται με την αύξηση της παραγωγής των εμβολίων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ό,τι αφορά τώρα το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, θεωρώ πολύ σημαντικές τις διατάξεις του νομοσχεδίου για την επιδότηση επιχειρηματικών δανείων σε ποσοστό μέχρι και 90% για διάστημα 8 μηνών μέσα στο πρόγραμμα Γέφυρα 2. Είναι πολύ σημαντική ανάσα και εξέλιξη αφού θα επιδοτηθούν οι δόσεις δανείων ελευθέρων επαγγελματιών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που στηρίζουν την ελληνική οικονομία. Και σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία της επανεκκίνησης της δραστηριότητάς τους είναι πολύ σημαντικό το μέτρο. Όπως επίσης ουσιαστικό μέτρο στήριξης συνιστά και αναστολή πληρωμών των επιταγών από 1η έως 30 Απριλίου τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από πανδημία. Οφείλουμε να μιλάμε στους πολίτες με τη γλώσσα της αλήθειας. Ο δρόμος του λαϊκισμού είναι εύκολος. Οι διαθέσιμοι πόροι όμως δεν είναι ανεξάρτητοι. Η επανεκκίνηση της οικονομίας πρέπει να γίνει με όρους ασφάλειας. Δεν είναι μια εύκολη εξίσωση, απαιτεί αυξημένο δίκτυο ευθύνης από όλους μας.